Θα κουβεντιάσουμε με τον φίλο, συνάδελφο και βέβαια θα έλεγα έναν από τους πιο έγκριτους δημοσιογράφους, με τον Λάζαρο Μάμαλη, το βλέπετε ήδη στις οθόνες σας. Καλησπέρα Λάζαρε. Καλησπέρα Χριστό, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω λίγο πραγματικά να ακούσω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις σου για διάφορα θέματα. Οφείλω να πω ότι διαβάζω πάρα πολύ τακτικά όλα όσα γράφεις σχολιάζοντας την εφημερίδα Έρευνα ή όσα αλλιεύει το tv10.gr με δικές σου απόψεις. Και για να μην χάσω άλλο χρόνο, ξεκινάω. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, Λάζαρε, έκανα μια αναφορά στα ίμια. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια μαύρη μέρα για τον ελληνισμό, για το έθνος, αυτά που συνέβησαν τον Ιανουάριο του 1996. Το ευχαριστούμε τους Αμερικάνους, τον τρόπο που ουσιαστικά γκρίζαρε ελληνικό έδαφος, αλλά και τον θάνατο των τριών παλικαριών, τη θυσία των τριών παλικαριών. Και αυτό που με ενοχλεί προσωπικά είναι ότι μετά από 25 ολόκληρα χρόνια δεν στάθηκε ικανό κόμματα, κυβέρνηση, να κάνουν έστω μια δήλωση και πολύ περισσότερο θα έλεγα μια εκδήλωση τιμής και μνήμης για αυτά τα παλικάρια. Ξεκινάω λοιπόν με αυτό, θα ήθελα το δικό σου σχόλιο. Θυμάσαι Χρήστο, αυτό το ζήσαμε μαζί στην ραδιοφωνική Λέσχη. Νέος τότε δημοσιογράφος εγώ, εσύ διευθυντής βέβαια και εκεί, μαζί με την Στέλλα Χασάπη φύγαμε το βράδυ πριν τα ίμια, πριν από αυτήν την πραγματικά δυσάρεστη σελίδα της ελληνικής ιστορίας, πήγαμε στα σπίτια μας με την πεποίθηση ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα, η τότε κυβέρνηση, οι ένοπλες δυνάμεις θα κάνουν το χρέος και θα προστατεύσουν το ελληνικό έδαφος. Δεν κοιμηθήκαμε το βράδυ. Βλέπαμε τον Πάγκαλο, τον Υπουργό Εξωτερικών, να απαντά σε ερωτήσεις το ενώπιο συνοπείο με τον Χατζηνικολάου την ώρα που εξελίσσονταν αυτή η τεράστια εθνική κρίση. Και το πρωί ξυπνήσαμε, ήρθα στην ραδιοφωνική Λέσχη και μαζί, όλοι μαζί, ακούσαμε με τα αυτιά μας την κατάληξη, την τραγική, την απώλεια αυτών των νέων παιδιών στον βωμό του καθήκοντος και βέβαια το περιβόητο και ιστορικό πλέον ευχαριστώ τους Αμερικάνους από τον κύριο Σιμίτη που πιστεύω ότι τον σημαδεύει σε όλη την πολιτική του καριέρα. Είναι κρίμα που ακόμη δεν έχει γίνει μια σωστή έρευνα από την πλευρά της Βουλής για να απαντηθούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας από τη μία πλευρά. Ακόμα υπάρχουν ερωτηματικά αν πρόκειται για μοιραίο λάθος από την πλευρά του κυβερνήτη και του πληρώματος ή αν το συγκεκριμένο ελικόπτερο το κατέριψαν οι Τούρκοι. Αυτό παραμένει ακόμα ερωτηματικό, δεν έχει απαντηθεί πιστικά. Και από την άλλη βέβαια δεν βρέθηκε τρόπος να πάρουμε ένα μάθημα ως χώρα από αυτήν την τραγική απώλεια και από αυτό το τραγικό συμβάν, ότι η πολιτική του κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία δεν φέρνει αποτελέσματα. Είναι μια πολιτική η οποία ακολουθείται σταθερά από το 1974 μέχρι και σήμερα, σχεδόν από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, με εξαίρεση ίσως την πρώτη οκταετία του Ανδρέα Παπανδρέου, και η οποία έχει οδηγήσει σε αυτά τα αποτελέσματα τους Τούρκους ακόμη και σήμερα να απειλούν και να διεκδικούν ανοιχτά ελληνικά εδάφη, κάποια νησιά στο Αιγαίο και να μην αναγνωρίζουν το δικαίωμα της χώρας στην θάλασσα και βέβαια στον υποθαλάσσιο ορίζοντα. Είναι τραγικά γεγονότα. Το μόνο παρήγορο της χθεσινής ημέρας, αν μου επιτρέψεις Χρήστο, ήταν η ανακοίνωση από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι 3 πλοία του πολεμικού ναυτικού θα πάρουν τα ονόματα αυτών των παιδιών που θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Με έκανες ωραία πάσα, Λάζαρε, για να περάσω λίγο στο επόμενο θέμα. Διερευνητικές, Ελλάδα και Τουρκία υποτίθεται ότι βρίσκονται σε ένα, πέρασαν στη σφαίρα της επικοινωνίας και των διερευνητικών επαφών. Και βέβαια με βάση αυτό που είπες, το σχόλιο σου για το γεγονός ότι η πολιτική όλων αυτών των ετών ουσιαστικά οδηγεί την Ελλάδα με βήματα όχι προς μπρος αλλά προς τα πίσω. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη σε επίπεδο διπλωματικό και σε επίπεδο διεκδικήσεων.
Είναι σαφές ότι η Ελλάδα έχει αμυντική στάση. Είναι η πολιτική του κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία. Υπάρχει ένα φοβικό σύνδρομο από την πλευρά του ελληνικού πολιτικού συστήματος απέναντι στην Τουρκία και στις δυνατότητες που έχει αυτή, που δυστυχώς οδηγεί κάθε φορά σε μία παραχώρηση εκ μέρους της χώρας μας, με αφετηρία ίσως αυτής της κατάστασης την κρίση των ημιών. Με εξαίρεση, Λάζαρε, αυτό που είπε προηγουμένως, με εξαίρεση, το βυθίσατε το χώρα του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Έτσι. Αν εξαιρέσουμε αυτή την περίοδο, από εκεί και πέρα υπάρχει μια πολιτική κατευνασμού, μια φοβική πολιτική του ελληνικού πολιτικού συστήματος απέναντι στην Τουρκία, η οποία προφανώς δεν δικαιώνεται από το αποτέλεσμα. Πρέπει να το πούμε αυτό. Μπορεί διπλωματικά αυτή τη στιγμή η χώρα να έχει πετύχει κάποια ζητήματα όσον αφορά την Τουρκία και να την έχει οδηγήσει σε μια πολιτική επανακαθορισμού της σχέσης με την Ευρώπη. Ωστόσο, σε αυτά αποτελέσματα, στα εθνικά μας θέματα, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια διάθεση από την πλευρά της Τουρκίας να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Να το πούμε όμως, Χρήστο, γιατί θέλω να το αναφέρω αυτό, ότι είναι σαφές ότι δημιουργείται το πεδίο για ένα συμβιβασμό σε σχέση με την Τουρκία. Έτσι, σωστό σε αυτό που λες. Εκεί οδηγούν όλες οι ενδείξεις. Αυτό θέλουν να κάνουν οι μεγάλες δυνάμεις προεξέχουσας της Γερμανίας και της κυρίας Μέρκελ. Θέλουν να μας βάλουν σε μία λογική να παζαρέψουμε τα δικά μας εθνικά δίκαια. Εμείς να παραχωρήσουμε. Οι Τούρκοι δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια διεκδίκηση από μέρος της χώρας μας. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Αυτό είναι το κακό. Ναι. Επομένως, θα παζαρέψουμε εμείς σε βάρος των ελληνικών εθνικών δικαίων, της ελληνικής πραγματικότητας όπως αυτήν την ξέρουμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο σημείο και φαντάζομαι ότι είναι σε γνώση της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει ενεκτικότητα από την πλευρά του ελληνικού λαού να υπάρχει υποχώρηση όσον αφορά τα βασικά ζητήματα της χώρας μας, την εθνική κυριαρχία, όπως αυτή διατυπώνεται και όπως αυτή ορίζεται από τους διεθνείς κανόνες. Εμείς δηλαδή, Λατζαρέ, έτσι κοντολογίες με απλά ελληνικά, εάν κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι θα είναι για να παζαρέψουμε τι θα χάσουμε. Εκεί, δεν δηλαδή. Ξέρουμε τώρα εμείς τι διεκδικούμε, Χριστό. Δεν υπάρχει μια διεκδίκηση από την πλευρά της χώρας μας σε σχέση με την Τουρκία. Ήταν 150.000 Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, έχουν μείνει περί τις 2.000 ψυχές. Αυτό δεν βλέπω να αναφέρεται πουθενά. Στην διαπραγμάτευση. Η περιουσία των Ελλήνων. Μετά... Έτσι, αυτό θα λέγα τώρα. Με τις περιουσίες των Ελλήνων, τις οποίες καταπατώνται από τους Τούρκους. Υπάρχουν θέματα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η θεολογική σχολή της Χάλκης παραμένει κλειστή ακόμη και σήμερα. Σε μια χώρα που είναι προς ένταξη, υποτίθεται η Τουρκία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εδώ βλέπουμε υπερισχύουν τα συμφέροντα τα οικονομικά. Η πολιτική των ίσων αποστάσεων δεν ισχύει για τις περισσότερες χώρες. Η Γερμανία έχει θέση ανοιχτά υπέρ της Τουρκίας, όπως και άλλες χώρες, προσδοκώντας σε οικονομικά αποτελέσματα και ήδη κάποιες από αυτές να έχουν αναπτύξει σχέσεις πολυεπίπεδες οικονομικές με την Τουρκία. Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία. Έτσι, η Ισπανία φτιάχνει ένα αεροπλανοφόρο, υποτίθεται, δεν είναι αεροπλανοφόρο, ελικοπτεροφόρο θα είναι, αλλά έτσι το ονομάζουν οι Τούρκοι. Και γίνεται στην Ισπανία. Οι ισπανικές τράπεζες είναι εκτεθειμένες στην Τουρκία. Σε περίπτωση που η Τουρκία καταρρεύσει οικονομικά, θα καταρρεύσουν και οι ισπανικές τράπεζες. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολυεπίπεδες σχέσεις και τη χώρα μας στη γωνία να περιμένει από αυτές τις χώρες εταίρους υποτίθεται όπως είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία, να συμβάλλουν προκειμένου να προασπίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Κάτι όμως που βλέπουμε δεν ισχύει. Με εξαίρεση ίσως στη Γαλλία και αυτοί όσο αγοράζουμε αεροπλάνα και αν βέβαια πάρουμε και τις φρεγάτες από αυτή. Λαζαρέ. Να τα βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, να μην τα ολοκληρούμε. Να μην βάζουμε χρυσόσκονη από πάνω και να περιμένουμε κάποιες άλλες καταστάσεις από τους υποτιθέμενους εταίρους μας. Το βάλεις πολύ ωραία το θέμα για να συμπληρώσω πως η γνωστή εποδός Ελλάς-Γαλλία συμμαχία κοστίζει πανάκριβα στον κρατικό προϋπολογισμό. Τα ραφάλ που θα πάρουμε τα πληρώνουμε δισεκατομμύρια. Και το ίδιο θα συμβεί αν πάρουμε και τις μεταχειρισμένες φρεγάτες που παζαρεύουμε από τους Γάλλους. Δεν μας χαρίζεται τίποτα. Και αν αυτή την ώρα
Οι Γάλλοι είναι με το μέρος μας, έχουν καθαρά και αυτοί το δικό τους οικονομικό συμφέρον. Είναι ξεκάθαρο. Προφανώς. Και δεν έχουν τις ίδιες οικονομικές σχέσεις όπως αυτές που έχει η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία με την Τουρκία. Βέβαια, ήδη θυμάσαι, πριν από μερικές μέρες υπήρξε αυτή η περιβόητη επιστολή του Μακρόν στον Ερντογάν, που έλεγε στην ουσία: έλα να τα βρούμε. Μη σου προξενήσει καμία εντύπωση, φαντάζομαι όχι σε σένα, γιατί είσαι παλιός και εσύ στην δουλειά, παλιότερος από μένα, αλλά στους τηλεθεατές που μας βλέπουν. Αύριο μεθαύριο να πάρουν άλλα τόσα ραφάλ οι Τούρκοι από τη Γαλλία και να γύρει η ζυγαριά υπέρ τους. Είναι τα οικονομικά συμφέροντα πλέον που καθορίζουν την εξωτερική πολιτική. Παλιότερα υπήρχαν και άλλα ζητήματα που είχαν να κάνουν με τις ιστορικές σχέσεις, με τις σχέσεις τις πολιτισμικές. Πλέον είναι τα πάντα οικονομία, τα πάντα χρήματα και αυτά υπαγορεύουν τις πολιτικές όπως αυτές εκφράζονται από τις κυρίαρχες κυβερνήσεις των κρατών. Κλείνοντας αυτό για να αλλάξουμε θέμα, να πούμε πως δυστυχώς διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις ασκούν εξωτερική πολιτική υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος και κοιτώντας, θα έλεγα, προς το εσωτερικό και προς τους Έλληνες ψηφοφόρους. Απ' την άλλη μεριά θα ήθελα να πω ότι χθες σύμπτωση έβλεπα σε συνδρομητικό κανάλι ένα ντοκιμαντέρ για τα ελληνικά παράλια της Μικράς Ασίας, εκεί όπου αναπτύχθηκε ο ελληνικός πολιτισμός, και εκεί λοιπόν Τούρκοι ξεναγοί ξεναγούσαν ξένους τουρίστες, όπου τους περιέγραφαν σε ελληνικό αρχαίο θέατρο τον τουρκικό πολιτισμό και πώς αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα αρχαία θέατρα αλλά και άλλα αρχαία μνημεία επί της Οθωμανικής περίοδου. Ήταν... Αυτό μιλάμε για πλήρη διεστρέβλωση της ιστορικής πραγματικότητας. Οι Τούρκοι ήρθαν μετά από 2.000 χρόνια στην περιοχή, αφού είχαν ήδη κατοικήσει οι Έλληνες και είχαν μεγαλουργήσει στα παράλια της Μικράς Ασίας και όχι μόνο, Χρήστο. Είναι τραγικά πράγματα αυτά. Προφανώς προέρχονται από έναν λαό που δεν έχει αυτοπεποίθηση στη δική του ιστορία, δεν τιμά τον δικό του πολιτισμό και προσπαθεί να υφαρπάξει δόξα και λάμψη από τον ελληνικό πολιτισμό, τον αρχαίο τουλάχιστον ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος πραγματικά έδωσε τα φώτα του σε όλη τη Δύση. Να αλλάξουμε θέμα, Λάζερε, που προσπαθώ να κερδίσω το χρόνο γι' αυτό να τρέξουμε. Να πάμε λίγο στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Τρίκαλα κυρίως, αλλά και στην Καρδίτσα. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω, θέλω να σε ρωτήσω, οι δημοσιογραφικές σου κεραίες είχαν αντιληφθεί ότι πριν ανακοινωθεί έτσι επίσημα ότι επίκειται πρωθυπουργική επίσκεψη στην περιοχή? Πρέπει να είμαι ειλικρινής, δεν είχα κάποια τέτοια πληροφόρηση και δεν ανέμενα πρωθυπουργική επίσκεψη στην περιοχή μας. Ωστόσο, είμαστε πλέον σε ένα έτος προεκλογικό. Να το πούμε αυτό, να είναι ξεκάθαρο. Το 2021 αναμένεται να γίνουν εκλογές. Το αργότερο, εάν δεν εξελιχθεί η πανδημία σύμφωνα με τους υπολογισμούς και δεν βαίνουν συρρυκνούμενα τα προβλήματα που υπάρχουν από αυτήν μέχρι το τέλος του έτους, να μετατεθούν για τις αρχές του επόμενου. Αλλά το κλίμα μυρίζει εκλογές. Είναι σαφές αυτό ότι υπάρχει έτσι ένα προεκλογικό σκηνικό και επομένως θα πληθαίνουν οι επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών. Το κρατάω αυτό γιατί μου έδωσε μια καταπληκτική πάσα για το επόμενο, γιατί ήθελα ακριβώς να συζητήσουμε λίγο για τον ανασχηματισμό και αν και κατά πόσο θεωρήσει ότι είναι προεκλογικός. Να πω δύο λόγια για την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη. Να πούμε καταρχάς ότι δεν βγήκε είδηση από αυτήν την επίσκεψη, γιατί τις προηγούμενες ημέρες είχε αναπτυχθεί ένα κλίμα εδώ στην περιοχή μας ότι θα έρθει, θα ανακοινώσει την Μεσοχώρα ότι θα υπάρχουν εξαγγελίες σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό, από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων, ενόχλησε το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, ενοχλήθηκε το Μαξίμου, γιατί δεν υπήρχε το υπόστρωμα για να υποστηριχθεί κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα της Μεσοχώρας, το φράγμα της Μεσοχώρας, είναι ένα δυσυπήλαιτο πρόβλημα. Δεν μπορεί να λυθεί με μία πρωθυπουργική απόφαση, ούτε μπορεί να μπει το νερό στα βλάκια, να το πω έτσι απλά, χωρίς να συντρέξουν μια σειρά προϋποθέσεις. Πρέπει να εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αυτή που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης το Σάββατο από τα Τρίκαλα. Αυτό συνήθως προσκρούει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που είναι αρνητικό διαχρονικά απέναντι
στο έργο της Μεσοχώρας. Θα πρέπει να αποζημιωθούν οι κάτοικοι πριν γίνει η έμφραξη του φράγματος της Μεσοχώρας. Θα πρέπει να συντρέξουν επομένως μία σειρά προϋποθέσεις από τις οποίες απέχουμε χρονικά κάποια χρόνια. Δηλαδή, και να ληφθεί η απόφαση να γίνει η Μεσοχώρα, να συντρέξουν όλα αυτά, όλες αυτές τις προϋποθέσεις που είπα, θα περάσει αρκετό χρονικό διάστημα για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Κρατάμε όμως τον συμβολισμό ότι ένας πρωθυπουργός έρχεται και δεσμεύεται ότι θα κάνει το έργο. Ότι υπάρχει πρωθυπουργικό ενδιαφέρον. Ότι υπάρχει αυτή η περιβόητη πολιτική βούληση. Γιατί για το συγκεκριμένο έργο και αυτή δεν ήταν δεδομένη. Θα θυμηθούμε τι γινόταν με την προηγούμενη κυβέρνηση, όπου οι μισοί ίσως και παραπάνω δεν ήθελαν να ακούν για φράγμα Μεσοχώρας. Η σημερινή κυβέρνηση θέλει να το κάνει. Θα μπορέσει, ερωτηματικό. Επειδή έβαλες πολλά, να πω πως διάβαζα σήμερα το πρωί στον διάλογο ο Δημήτρης ο Κρούπης είχε την υπομονή να χρονομετρήσει την ομιλία του Πρωθυπουργού, την οποία παρεπιπτόντως στην αυριανή εκπομπή, η αυριανή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη ακριβώς στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού και θα έχουμε όλη την ομιλία του. Λοιπόν, 8 λεπτά λέει, μίλησε, 4 για τον Ε65, 3 για τη Μεσοχώρα και 1 για την εκτροπή του Αχελό. Αφού, εγώ θέλω να ξεκινήσω να το πάρω από την αρχή, αφού δεν είχε κάτι να πει χειροπιαστό άμεσο για τη Μεσοχώρα, γιατί θεωρείς ότι έγινε, βγήκε η είδηση ότι έρχεται ο Πρωθυπουργός, όχι στα Τρικαλά, έρχεται στη Μεσοχώρα για να επισκεφτεί εκεί το φράγμα και να κάνει ανακοινώσεις. Πώς βγήκε όλο αυτό το, πώς θέθηκε το σκηνικό? Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Πρωθυπουργός πού μίλησε, να δούμε τα γεγονότα. Μίλησε στην εκδήλωση της Τέρνα, η Τέρνα την έκανε την εκδήλωση του Μουσείου Τσιτσάνη. Αυτή έφερε την τέντα, αυτή έβαλε τα καθίσματα για τον Ε65, που υπάρχει ένα δεδομένο που λέει ότι έχει απεμπλακεί το βόρειο τμήμα και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μπουν μπουλντόζες για να γίνει το έργο και στο βόρειο τμήμα του από την Καλαπάκα, από τα Τρίκαλα μάλλον, μέχρι την περιοχή των Γρεβενών για να κουμπώσει με την Εγνατία οδό. Από εκεί και πέρα όμως δημιουργήθηκε μια παραφιλολογία ολόκληρη για το τι θα γίνει με την Μεσοχώρα. Θα πάει ο Πρωθυπουργός, δεν θα πάει, και αν θα πάει τι θα πει, ότι θα γίνει το έργο. Επαναλαμβάνω εγώ, μέχρι εκεί από πληροφόρηση, από εκεί πέρα μπορεί να γίνει εκτίμηση ότι το πρωθυπουργικό περιβάλλον ήταν ενοχλημένο από την διόγκωση της περίπτωσης της Μεσοχώρας όσον αφορά το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ήταν Ε65 και σε ένα άλλο επίπεδο να δουν τι έγινε με τις ζημιές του Ιαννού στην Καρδίτσα και πώς προχωράνε τα πράγματα για την αποζημίωση. Πώς προέκυψε λοιπόν, Λάζαρε μου, πώς προέκυψε η Μεσοχώρα σε όλο αυτό? Είναι ένα καλό ερώτημα, Χρήστο, πώς προέκυψε η Μεσοχώρα και ποιοι πραγματικά έβαλαν στην ατζέντα τόσο υψηλά αυτό το θέμα από τη στιγμή που το συγκεκριμένο έργο, είπαμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει αρκετό χρόνο, αρκετή δουλειά για να υπάρξει ορατό αποτέλεσμα. Προφανώς δεν αρκεί η παρούσα κυβερνητική θητεία, να το πω αυτό. Για να τρέξουν όλα αυτά παράλληλα και να υλοποιηθούν, θα απαιτηθούν αρκετά χρόνια ακόμη. Να πάρουμε λίγο και να το κλείσουμε το θέμα. Μεσοχώρα. Διάβασα, ομολογώ ότι δεν ήμουν τόσο καλά διαβασμένος. Διαβάζω στο tv10.gr ένα πολύ αναλυτικό σχόλιο, άρθρο που υπέγραφε ο Κακός ο Λύκος. Και βλέπω ότι, γιατί δεν το θυμόμουν, 8 αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν όλες κατά του έργου. Δεν επέτρεπαν να ολοκληρωθεί το φράγμα στην Μεσοχώρα. Λόγω μελετών, περιβαλλοντικών κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν, μία μεγάλη αλήθεια, όπως σωστά το επισήμανες τώρα, δεν προλαβαίνει χρονικά η παρούσα κυβέρνηση και να θέλει να ολοκληρώσει μελέτες σωστές από την αρχή και να μπορέσει αυτό να περάσει από το σκόπελο που λέγεται Συμβούλιο της Επικρατείας. Έτσι δεν είναι? Για την ιστορία να πω, εισηγήτρια σε κάποιες από αυτές τις υποθέσεις που εκδικάστηκαν, συζητήθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ήταν η σημερινή πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, η οποία ήταν αρνητική. Ένα λοιπόν αυτό το ζητούμενο. Δεύτερον, αυτό που λες, για να τελειώνουμε αυτό το θέμα, ότι θα πρέπει πρώτα να γίνουν να δοθούν οι αποζημιώσεις στους κατακλυζόμενους. Να έχει ολοκληρωθεί
Αλλά αυτό το δεύτερο σκέλος. Να γίνει, θα πρέπει να αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Κάποιοι από αυτοί διαχρονικά το κάνουν, θα προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και άλλοι εμπλοκοί. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να λυθεί από καμία κυβέρνηση στα στενά χρονικά πλαίσια μιας τετραετίας που αυτή η κυβέρνηση αναλαμβάνει τον τόπο να τον μπορεί να γίνει δουλειά όμως, Χρήστο. Μπορεί να γίνει συστηματική ναι. δουλειά. Γιατί μέχρι τώρα, επειδή δεν ήθελαν να αναλάβουν την ευθύνη της μη υλοποίησης του έργου, όλες οι μελέτες που γίνονταν και όλη η διαχείριση του πράγματος θύμιζε αυτό που λέμε παίζουμε για τις καθυστερήσεις. Να το πάμε παραπίσω για να μην αναλάβουμε εμείς την πολιτική ευθύνη για τη μη υλοποίηση του έργου. Απ' την άλλη αυτό μεριά βέβαια κερδίζουν, προσπαθούν να ρίξουν την μπάλα στην εξέδρα κερδίζοντας εντυπώσεις. Και για το λόγο του αληθές, σήμερα διαβάζοντας με λεπτομέρεια τι ακριβώς δήλωσε για αυτό το θέμα ο Πρωθυπουργός, είδα με έκπληξή μου πως το είχε προφητεύσει, θα έλεγα, στο ίδιο σχόλιο που ανέφερα προηγουμένως Λάζαρε, ο κακός ο Λύκος. Δηλαδή, τα λόγια που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός ήταν απλά λόγια του αέρα, χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις, πολύ δε περισσότερο και για την περίφημη τη φουκαριά αυτή, την εκτροπή του Αχελώου, που ήμουν ανιός και γέρασα και ακόμα δεν την έχουμε δει. Δηλαδή, θύμιζε πραγματικά, είχε πολύ προεκλογικό έτσι αέρα όλη αυτή η επίσκεψη, τουλάχιστον ό,τι αφορά τη Μεσοχώρα και τον Αχελώο. Είναι σαφές. Εγώ το είπα και πριν, επιμένω σε αυτό, μυρίζει εκλογές το σκηνικό. Μάλιστα. Δεν πρέπει να αναγελιέμαστε. Σε ό,τι αφορά, Λάζαρε, τον Ε65, νομίζω ότι ήταν, πραγματικά είναι πολύ θετική αυτή η είδηση και έχω την εντύπωση ότι βοηθάει πάρα πολύ στην περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη από εδώ και πέρα της Δυτικής Θεσσαλίας. Πάρα πολύ σημαντικό έργο. Δεν υπήρχε άλλο έργο στη Δυτική Θεσσαλία μεγάλο σαν τον Ε65 και απαραίτητο, αν επιτρέπεις να πω, Χρήστο, ένα έργο που θα βγάλει από την οδική απομόνωση την περιοχή μας. Μια περιοχή που βρίσκεται στην καρδιά της Ελλάδας, εν τούτης αποκομμένη από τα μεγάλα αστικά κέντρα με προβληματική σύνδεση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι το έργο, ένα μεγάλο ατού για το συγκεκριμένο έργο, είναι ότι το έχει η Τέρνα. Η Τέρνα, η οποία είναι πολύ μεγάλη τεχνική εταιρεία και η οποία ελείψει άλλων μεγάλων έργων στη χώρα μας, πρέπει να το υλοποιήσει, θέλει να το υλοποιήσει, να διατηρεί τους τζίρους, να παίρνει δάνεια, να υλοποιεί έργα και να μπορέσει να αναπτύξει και το νέο project που διαβάζουμε, που ετοιμάζει, το ενεργειακό. Να το δούμε σε όλο το πλέγμα. Ήταν ένα έργο, επομένως, το οποίο εντάσσεται και σε αυτή τη σφαίρα, την πολιτικο-οικονομική και στα εργολαβικά συμφέροντα, τα οποία εν πωλής αυτά καθορίζουν τη σειρά προτεραιότητας υλοποίησης των μεγάλων έργων. Λάζαρε, εδώ θα ήθελα όμως να επισημάνω το γεγονός ότι και ο Περιφερειάρχης ο Κώστας Αγοραστός πήγε ένα βήμα παραπάνω και ανέφερε ένα άλλο τεράστιο μεγάλο έργο που αν τυχόν είχε ολοκληρωθεί θα είχε αλλάξει τα δεδομένα, την σιδηροδρομική σύνδεση από τον Βόλο μέσω της Καλαμπάκας μέχρι την Ιγουμενίτσα. Ένα τεράστιο έργο που αν είχε ήδη γίνει θα είχαν αλλάξει τα πράγματα εδώ και δεκαετίες. Νομίζω ότι είναι ένα νέο μεγάλο στίχημα. Εκτιμάς ότι μπορεί να προχωρήσει αυτό? Το εντάσσω και αυτό, Χρήστο, στο πλέγμα των εργολαβικών συμφερόντων. Εάν η Ελλάδα ξεμείνει από μεγάλα έργα, υλοποιηθούν τα έργα, γίνει και ο Ε65, γίνει και ο Βόρειος Άξονας Κρήτης, αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να δουλέψουν. Θα πρέπει να δουλέψουν και στη χώρα μας. Και είναι εταιρείες με ισχυρές προσβάσεις στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Εάν λοιπόν ξεμείνει η χώρα από άλλα έργα, προφανώς και αυτό το έργο μπορεί να πάρει το δρόμο της υλοποίησης. Μην τα βλέπουμε όλα αθώα και αδιάφορα με τις γενικότερες ισορροπίες που υπάρχουν σε κεντρικό επίπεδο. Λάζαρε, πώς είδες το πλήθος που ακολουθούσε τον Πρωθυπουργό? Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι κομματάκι δύσκολα τηρήθηκαν οι αποστάσεις, μια που μιλάμε για την πανδημία, τον κορονοϊό,
τις μάσκες και τα πρόστιμα τα οποία πέφτουν σαν το χαλάζι. Είναι σαφές, είναι σαφές. Έστειλαν ένα λάθος μήνυμα. Δεν ξέρω ποιος ήταν υπεύθυνος για να μπορέσει να οργανώσει μάλλον την συγκεκριμένη επίσκεψη και ποιος έβγαλε το πρόγραμμα και ποιος ανέλαβε να το υλοποιήσει. Πάντως αυτό που είδαμε και στο Μουσείο Τσιτσάνη και οι εικόνες από την Καρδίσα στέλνουν ένα λάθος μήνυμα σε όλους εμάς τους υπόλοιπους, Χρήστο, που προσπαθούμε να τηρούμε τα μέτρα, να συμβάλλουμε στην μείωση αυτής της φωνικής πανδημίας. Ήταν ένα λάθος μήνυμα, το οποίο το βλέπω και το διαβάζω, έχει επισημανθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Μάλιστα. Την παρουσία της πρωθυπουργικής συζύγου της κυρίας Μαρέβας Μητσοτάκη, αλλά και την επίσκεψή της στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, πώς έτσι την σχολιάζεις και πώς την έχεις εσύ την είδες? Δεν ξέρω, είναι μηχανικός η κυρία Μαρέβα, ενδιαφέρεται για τεχνικά έργα, πώς βουλώνουμε τις λακκούβες, πώς φτιάχνουν τα πεζοδρόμια στα Τρίκαλα. Έχουμε αρκετές λακκούβες στα Τρίκαλα. Μπορεί να πώς ακριβώς εσύ να το σχολιάζεις? Να βάλει η κυρία Μαρέβα το χεράκι της εδώ να είδε τις λακκούβες να τις κλείσουν, Χρήστο, γιατί πραγματικά θα πρέπει να αλλάξουμε αυτοκίνητα. Εντάξει, τώρα η κυρία Μητσοτάκη είναι πολύ δραστήρια γυναίκα τώρα, μην γελιάμαστε. Δεν είναι από αυτές τις συνήθεις της συζύγου των πρωθυπουργών. Όχι βέβαια, επιτυχημένη επιχειρηματίας, ασχολείται με το ρούχο όμως, από ό,τι ξέρω. Πανέξυπνη γυναίκα, είχα μάλιστα την τύχη να τη γνωρίσω από κοντά, η οποία και από πολιτική ξέρει και κόβει το μάτι της, επομένως τη θέλει κοντά της ο Πρωθυπουργός, για να βέβαια να δέχεται τις συμβουλές της και να ακολουθεί και αυτήν έτσι ένα παράλληλο πρόγραμμα. Τώρα από εκεί πέρα που την πήγαν, τι έκανε αυτήν, προφανώς όπου την πήγαν πήγε. Εδώ από την πλευρά του Δήμου νομίζω είχαν την ευθύνη. Εντάξει, άλλες εύστοχες κινήσεις, άλλες άστοχες, είναι θέμα προγραμματισμού. Όχι, μου έκανε εντύπωση γιατί δεν είναι μηχανικός η γυναίκα, ούτε πολεοδόμος, ούτε έχει. Δηλαδή με τα ρούχα νομίζω ασχολείται, είναι επιχειρηματίας. Τι πήγα στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, θέλω να πω μήπως υπάρχει πίσω από τις λέξεις αυτές από τις γραμμές προκύπτει κάτι άλλο, υπάρχει έτσι κάτι άλλο στον ορίζοντα. Κάπου πάει το μυαλό σου και δεν θα πεις. Περιμένω μήπως τον πεις εσύ γι' αυτό. Όχι, εγώ δεν έχω έτσι. Μάλιστα. Κάποιο Λάζαρε, πρόβλημα. Επειδή ο χρόνος τελειώνει, πάμε στα γρήγορα. Πώς μιλάμε για έναν σχηματισμό λοιπόν, για να επανέλθω, από τον οποίο βγήκε κερδισμένη η Δυτική Θεσσαλία, αναβαθμίστηκε ο Κώστας Κρέκας, ο δικός μας υφυπουργός, παρέμεινε στη θέση του και είναι σε πολύ σημαντικό υπουργείο ο κύριος Τσάρας από την Καρδίτσα. Η Δυτική Θεσσαλία για μία ακόμα φορά είναι, δεν θέλω να το χωρίζω, αλλά λέω έτσι χωροταξικά, μπροστά από την Ανατολική, που μας είχε συνηθίσει και εδώ με όλες τις κυβερνήσεις η Λάρισα και ο Βόλος να έχουν πάρα πολλούς υπουργούς. Μόνο η κυρία Ζέτα μακρύνει πια σε επίπεδο υφυπουργείου. Πώς τον είδες αυτόν τον ανασχηματισμό και σε τοπικό επίπεδο, επειδή έχουμε και δύο νέους βουλευτές που δείχνουν μεγάλη δραστηριότητα, και ο κύριος Λούτας και η κυρία Παπακώστα, πώς βλέπεις έτσι τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου και τι σημαίνει αυτό και για αυτούς οι οποίοι παραμένουν στην πρώτη γραμμή, όπως είναι ο κύριος Βλαχογιάννης? Γιατί για τον κύριο Μικέλη Χατζηγιάννη δεν ξέρω ποια είναι όψης, αλλά δεν τον βλέπουμε έτσι να κινείται πια στην περιοχή. Τι μπορεί να σημαίνει λοιπόν όλο αυτό, αν όντως μιλάμε για μια προεκλογική χρονιά το 2021? Το πολιτικό σκηνικό έχει μεγάλο ενδιαφέρον και σε τοπικό επίπεδο, Χριστό. Βέβαια τα προβλήματα τα οποία ζούμε δεν μας αφήνουν να εντρυφήσουμε ιδιαίτερα πάνω σε αυτό. Δεν έχουμε τα κουράγια, να το πω έτσι απλά. Εν τούτης έχει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς ισορροπίας πολιτικών δυνάμεων. Βεβαίως και αναβαθμίστηκε η Δυτική Θεσσαλία με την υπουργοποίηση του κυρίου Σκρέκα. Από την άλλη μιλάμε και για δύο νέους βουλευτές, τον κύριο Λιούτα με μεγάλη έτσι, δραστηριότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα και η κυρία Βακώστα και αυτή κάνει τις δικές της προσπάθειες. Υπάρχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των πολιτικών γραφείων. Από εκεί και πέρα οι πάντες θα κριθούν εκ του αποτελέσματος, έτσι δεν είναι? Αφού προκυρηθούν οι εκλογές θα έρθουν οι υποψήφοι και θα κάνουν τις δικές τους προτάσεις και θα μας πούν τι έκαναν και τι δεν έκαναν και από αυτά
σε ένα βαθμό, γιατί δεν κρίνουν αυτά τις εκλογές, θα πρέπει να βγάλουμε κι εμείς τα συμπεράσματά μας. Για τα υπόλοιπα κόμματα σε τοπικό επίπεδο, πώς βλέπεις την εικόνα? Δηλαδή, το κοινάλ πολλοί είναι αυτοί που το θεωρούν ότι βρίσκεται σε μια περίοδο πολιτικής αφωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγε κανείς πως δεν ξέρω, δεν ασκείλε... Είναι σε πολιτική ομοιρία από την κυρία Γεννηματά, η οποία επιμένει να το διατηρεί έστω ως μικρό κόμμα, χωρίς να αφήνει να εκφραστεί αυτός ο χώρος μέσα από το συγκεκριμένο κόμμα. Τι εννοώ? Η απόφασή της να καθαιρέσει από την βουλευτικό εκπρόσωπο τον Ανδρέα Λοβέρδο, επειδή έχει βλέψει και την ηγεσία ο άνθρωπος, είναι χαρακτηριστική. Προηγήθηκε ο Βενιζέλος. Προφανώς αυτά δεν συνάδουν με ένα κόμμα το οποίο δεν θέλει να παίξει το ρόλο του τρίτου και καταϊδρωμένου. Από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα δει υπαρξιακά, να τα λύσει εσωτερικά. Υπάρχει η μερίδα των παλιών στελεχών που έχουν τις γνωστές αντιλήψεις. Είναι αυτά τα στελέχη τα οποία εκφράστηκαν για τον κύριο Κοφοντίνα τελευταία και ζήτησαν να έχει τις συνθήκες κράτης αυτές που πρέπει. Λες και αυτό είναι το πρόβλημα τώρα της χώρας μας. Και από την άλλη υπάρχουν και άλλα στελέχη τα οποία είναι γύρω από τον κύριο Τσίπρα που θέλουν να μετασχηματιστεί αυτό το κόμμα σε ένα κόμμα της κεντροαριστεράς, να γίνει πολυσυλλεκτικό. Πάντως, Χρήστο, να το πω αυτό, γιατί συχνά λένε τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας, τι θα κάνει ο Τάδε, ο Α. Οι εκλογές δεν κερδίζονται ή δεν χάνονται, αν θες, από ζητήματα ελάσσονος σημασίας, όπως είναι τα συνέδρια ή όπως είναι το ιδεολογικό στίγμα ενός κόμματος. Οι εκλογές κερδίζονται και χάνονται από την οικονομία. Εάν βγει η οικονομία στον κύριο Μητσοτάκη, προφανώς ατενίζει με πολύ μεγάλη αισιοδοξία την δεύτερη τετραετία. Εάν δεν βγει η οικονομία, τότε έχει ελπίδες επανάκαμψης και ο κύριος Τσίπρας. Μάλιστα. Λατζαρέ, δεν έχω όλο χρόνο δυστυχώς. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Επειδή ήταν πάρα πολύ ωραία η κουβέντα και δεν βλέπω να την έτσι μπορούμε να την κλείσουμε. Μήπως θα ήταν καλό, Λάζαρε, στο λέω έτσι δημόσια εδώ τώρα, να καθιερώσουμε κάθε Δευτέρα, να λέμε κανένα τεταρτάκι 20 λεπτό έτσι, το τι διαδραματίστηκε τη βδομάδα που πέρασε, για να είμαστε έτσι, θα έλεγα, σε φόρμα. Γιατί οι συνθήκες το έχουν φέρει να μην έχει ξεκινήσει ακόμα την εβδομαδιαία σου εκπομπή πρώτη σελίδα. Λοιπόν, μέχρι να την ξεκινήσει. Μας πήγε πίσω η πανδημία. Περιμένουμε να έχουμε εκεί θετικά αποτελέσματα. Δυστυχώς και από εκεί δεν έχουμε θετικά αποτελέσματα με τις μεταλλάξεις. Επομένως, καλό θα ήταν έτσι να κάνουμε μια κουβέντα, ένα σχολιασμό. Και την επόμενη φορά εγώ θα κάνω τις περισσότερες ερωτήσεις. Ωραία. Και θα, με το δικό σου ανανεώνουμε... τρόπο θα δίνεις τα απαντήσεις. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα, εκτός απρόπτου. Και να πω βέβαια ότι όσοι δεν σε πρόλαβαν να σε δουν από την αρχή ή δεν σε χόρτασαν με την σημασία της λέξης πολιτικά, με τις πολύ ωραίες αναλύσεις σου, περισσότερο Λάζαρος Μάμαλης επίσης σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων με την Ευαγγελία Κάκια, την καλή συνάδελφο, θα κουβεντιάσουν. Έχει και δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω αν θα παρατάσεις. Λάζαρε, να είσαι καλά, τα ξαναλέμε. Να είσαι καλά.